Πάμε στη Λέσβο και τη Μυτιλίνη ταυτοχρόνως. Εντάξει τώρα, ναι. Όπου εκεί υπάρχει ένα τρομερό ψαρολίμανο, είναι η Καλονή. Πάμε στη Μυτιλίνη με πρωτεύουσα τη Λέσβο. Ναι, τέλος πάντων, θα τα βρούμε αυτά κάποια ναι, στιγμή. Εντάξει, ναι. Κοίταξε να δεις. Ένα από τα καλύτερα ψαροχώρια είναι η Καλονή και είναι εξακουστή για τις σαρδέλες Καλονής. Δηλαδή, ψαρεύονται το πρωί, παστώνονται και μπορείς από το μεσημέρι και μετά να τις φας. Έχω πάει Καλονή. Α, έχεις πάει. Έχω φίλο που μένει. Και ο Σίμος ο Σοφός. Εδώ, ξεκίνησε από την Κόρυθο, πήγε Καλονή και έμεινε. Σίμος Σοφός, δημοσιογράφος, atnews.gr. Γεια σου Σίμο, χαίρομαι που τα λέμε. Ήσουν σοφός για την επιλογή σου, έχω την εντύπωση. Καλημέρα κύριε Μάνεση, κυρίες και κύριοι από την όμορφη Λέσβο, Μυτιλίνη, πείτε την όπως θέλετε, είναι πανέμορφη. Πες μας λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν την Καλονή, λοιπόν, στην Λέσβο έχουμε πει, έχουμε δείξει τρομερές παραλίες, υπέροχα χωριά, είναι ένα μεγάλο νησί, έχει τρομερές ομορφιές, γαστρονομία απίστευτη, οι τιμές ακόμα αμήνονται, οι τιμές, να το πω αυτό το πράγμα. Αλλά για όποιον δεν ξέρει την Καλονή, τι συμβαίνει σε αυτό το ωραίο ψαροχώρι. Βρισκόμαστε λοιπόν, κύριε Μάνεση, πράγματι στην Καλονή, στη σκάλα Καλονής. Και νωρίς σήμερα το πρωί ήρθαν εδώ πέρα και ξεφόρτασαν τα ψαροκάικα την περιβόητη αυτή σαρδέλα Καλονής. Όπως είπατε πάρα πολύ... Σωστά, η σαρδέλα αυτή μέσα σε ένα οκτάωρο, αφού την αλατίσουν καλά, είναι με χοντρό αλάτι, παρακαλώ. Πρόστη. Χοντρό αλάτι. Σωστά. Χοντρό αλάτι, πολύ σωστά. Και λέγεται Παπαλίνα. Η Παπαλίνα, παιδιά. Έχεις καθόλου να μας δείξεις, είναι καμιά ταβέρνα κοντά να πάμε τα να δούμε. Τα έχω όλα έτοιμα, κύριε Μάνεση. Μην βιάζεστε. Παναγιώτη, πάμε να δείξουμε εδώ στους τηλεθεατές τον όμορφο όρμο και κόλπο της Καλονής. Ένα από τα ασφαλέστερα λιμάνια, κοιτάτε τι ωραίο εδώ πέρα, μαζική παραγωγή. Εξηγώ όσο βλέπουμε τις ωραίες εικόνες που μας στέλνει ο Παναγιώτης και ευχαριστούμε. Και το Σίμο ο Παναγιώτης Σοφός. Παναγιώτης Σοφός κι αυτός. Της οικογενείας, των Σοφών. Όχι, όχι. Είναι επαγγελματίας κάμεραμάν. Και αν δεν έχει καλά πλάνα, κύριε Μάνεση, θα τον πετάξουμε στη θάλασσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το συζητούμε. Εδώ πέρα μιλάμε για τρομερές εικόνες. Εξηγώ πώς ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα τα παστά. Είτε της θαλάσσης, είτε του βουνού. Όταν κάπου... Α, καλά. Εδώ είναι και ωραία παραλία. Βλέπετε. Εδώ, ωραία παραλία. Βουτάς, βγαίνεις, τρως σαρδέλα. Το ωραία. Παστό ανακαλύφθηκε για να αντέχει όταν δεν υπήρχαν ψυγεία. Και έχει μετατραπεί σήμερα πια σε γκουρμέ. Λοιπόν, πάμε κύριε Μάνεση να δούμε και τα όμορφα εδέσματα που είναι έτοιμα. Πάμε. Ναι, πάμε. Ακολούθα, πάμε. Παναγιώτη, πάμε. Έλα, Παναγιώτη, πάμε. Πάμε. Μετά θα πρέπει να τα φάτε όλα τα εδέσματα αυτά. Θα τα φάμε, κύριε Μάνεση. Είμαστε έτοιμοι. Ελάτε. Γεννηθήκαμε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι και βρισκόμαστε ένα όμορφο ταβερνείο επάνω στη θάλασσα. Ο κύριος Σταμάτης είναι εδώ πέρα. Γεια σου, ρε Σταμάτη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλά Καλονής. Γεια σου, Σταμάτη. Καλημέρα, κύριε Μάνεση. Άστα, κύριε Μάνεση. Νίκο με λένε. Δεν ακούω. Καλημέρα σας. Μ' ακούς. Καλημέρα, ναι. Σταμάτη. Λέω Νίκο, άστα, κύριε Μάνεση. Να σου πω κάτι. Τρομεροί οι μεζέδες. Τώρα, μη με εκθέσεις, γιατί πριν από λίγο έλεγα στους τηλεθεατές ότι όταν είχα έρθει στο νησί, μου έκανε εντύπωση ότι οι τιμές ήταν 50% κάτω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παραμένουν τιμές καλές. Εγώ θα σας πω ότι είναι και πιο κάτω από το 50%. Γιατί παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τι γίνεται. Και πολλές φορές έχω πει, ας πούμε, ότι η Μυτιλίνη και γενικά το νησί μας εδώ είναι ένας παραμελημένος τόπος. Δυστυχώς. Και οι τιμές μας είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που ακούγονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να πω ότι το νησί έχει τρομερές παραλίες. Για την ποιότητα. Το νησί έχει τρομερές παραλίες, έχει τρομερές βόλτες και έχει και τρομερό φαγητό. Τρομερό φαγητό. Ναι, κύριε Μάνεση, σας ακούω. Πες μας, ξενάγησέ μας γαστρονομικά. Τι είναι αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία βλέπουμε. Μάλιστα, εδώ βλέπετε ένα τυπικό λεσβιακό τραπέζι μεσημεριανό γιαουζάκι. Πρώτα ξεκινάμε από τη σαρδέλα. Αυτή είναι η περίφημη σαρδέλα Καλονής, η παστή σαρδέλα Καλονής. Να τη, παιδιά. Είναι παστό ημέρας. Παστό ημέρας, παιδιά. Το πρωί. Το πρωί τη μαζεύουνε, έως το μεσημέρι καλά. Είναι έτοιμη. 8 ώρες. Ναι. Παστώνεται το πρωί και σε 3-4 ώρες είναι έτοιμη. Αυτή έχει παστωθεί στις 8.30 ώρα το πρωί. Είναι η ψητή σαρδέλα Καλονής. Εδώ έχουμε γάβρο μαρινάτο και γαρίδα μαρινάτη.
το λαδοτήρι, το κλασικό της Μυτιλίνης. Ναι, βέβαια. Ξακουστώ. Μιζέρ. Στα πέρατα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσει σε μεριμεριανό τραπέζι με παστό και να μην υπάρχουν κουκιά. Τα κουκιά, ρε παιδιά. Πόσα χρόνια έχεις να δεις κουκιά σε ταβέρνα. Από παιδάκια κουκιά. Α, έχουμε συνεχώς, εμείς τα δουλεύουμε πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι. Μπράβο. Είναι ένας τοπικός παραδοσιακός μεζέ. Είναι τρομερός μεζέ στα κουκιά. Ναι. Και είναι και παρεξηγημένος, διότι αν δεν προσέξεις, θα βάλει και άμμωση και αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα θέλει όχι, οι παλιοί, όχι, όχι. Θα, εκεί όχι. Θα σου κάνουν μάθημα. Οι παλιοί ξέρουν, έχουν σοφία. Βεβαίως. Εδώ έχουμε τους παραδοσιακούς γιουσλεμέδες Μυτιλίνης. Χειροποιεί το φύλλο στο τηγάνι με φέτα και άνηθο και δυόσμο. Να σε ρωτήσω τώρα, πρόχειρο ξαφνικό διαγώνισμα. Ναι. Λοιπόν, την ψητή τη σαρδέλα, την ψητή. Πόσο κάνει αυτό το πιάτο, ρε παιδί μου, για να συγκρίνουμε και τιμές. Η σαρδέλα κάνει 6 ευρώ. Παιδιά, η σαρδέλα κάνει παιδιά, 5 ευρώ. 6 ευρώ, 6 ευρώ όπως το βλέπω. Όπως, ναι. Παιδί, σερβιρισμένο 6 ευρώ. Ναι. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η τιμή τώρα. Είναι το λαδοτήρι κάνει από 30-50% χαμηλότερα από άλλες περιοχές. Έχει δίκιο που έλεγε ότι είναι πολλών ετών. Καταλάβατε. Ντολμαδάκια χειροποίητα για λατζί 6 ευρώ. Ορίστε. Κολοκυτολούλουδα γεμιστά με τυρί, φρέσκα λουλούδια σημερινά γεμιστά με τυρί. Άκου τώρα, 7 λοιπόν, ευρώ. Χταπόδι ψητό στη σκάρα με 12 ευρώ. Σουπιά εξαιρετική του κόλπου Καλονίσα. Ξυδάτη μαγειρευτή πολύ ωραία, 8 ευρώ. Παιδιά, οι τιμές είναι εξαιρετικές. Καταλάβατε. Ναι, νομίζω όχι, ένα... οι τιμές είναι, μην το συζητάμε. Οι τιμές είναι εξαιρετικές και την ποιότητα τη βλέπεις. Τη βλέπεις, δηλαδή. Η ποιότητα είναι δεδομένη και εγκυημένη. Εγκυημένη. Όχι μονάχα στο δικό μου το μαγαζί, σε όλα τα μαγαζιά. Σε όλα τα μαγαζιά. Οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις. Μπράβο, μπράβο. Σίμω, με ακούς? Βεβαίως, βεβαίως. Τίποτα, είναι. Λοιπόν, εντάξει, επιβεβαιώθηκε ήθελα... αυτό που λες. Οι τιμές είναι εξαιρετικές. Να πω ότι εκτός από το φαγητό, οι τιμές κρατάνε και στα ενοικιαζόμενα. Κρατάνε και στα καταλήμματα. Πολύ δεν σωστά. Υπάρχουν οι τρελές τιμές που τις ακούς και αισθάνεσαι έτοιμος να πάρεις εγκεφαλικό. Κύριε Μάνεση, αν μπορώ να προσθέσω κάτι, είναι το εξής. Σήμερα το πρωί που βρέθηκα μπροστά στα ψαροκάικα, μου είπαν ότι η σαρδέλα φεύγει γύρω στα 5 ευρώ από, μέσα από το καίκι, οπότε 1 ευρώ είναι το κέρδος του μαγαζάτορα. Ναι, εντάξει, τα 5 ευρώ το κιλό, το κιλό εκεί δεν είναι κιλό, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει η τιμή αυτή στην ψητή σαρδέλα. Στο προσυπογράφουμε. Να πούμε λοιπόν, και, ότι... και η μερίδα δεν είναι μερίδα του ενός ατόμου. Όχι, δεν είναι μερίδα. Αυτός, γι' αυτό σχολίασαν. Είναι διπλή η μερίδα. Είναι πλούσια. Είναι πάνω από 300 γραμμάρια. Είναι για να μπει στη μέση το τραπέζι για να τσιμπήσουν. Και τρώνε όλοι. Ναι. Τρώει όλη η παρέα. Και δεν είναι φτιαγμένα για την τηλεόραση. Είναι κανονικές μερίδες. Είναι κανονικές μερίδες, μας λέει ο κύριος Σταμάτης. Ναι. Δεν είναι φτιαγμένες για την τηλεόραση για να κάνουμε κάτι. Και καλά κάνει και το λέει. Διότι άμα έρθει άλλο σχεδίο, ας πούμε, μικρότερες μερίδες, θα πήρε φίλε, μας κοροϊδεύσες. Εδώ πέρα βγαίνουμε δημοσίως. Και λέμε. Αυτό πουλάμε, αυτό είναι. Είτε είναι για την τηλεόραση, είτε δεν είναι για την τηλεόραση. Είτε αυτή για τον ξένο τουρίστα, για τον Έλληνα, αυτή οποιονδήποτε. Είναι η ποιότητα. Και είναι προς τιμήν του επαγγελματία που λέει, όχι μόνο εγώ, και τα δίπλα μαγαζιά, και τα παραπέρα μαγαζιά, και στην Κουλουρουδιά, και οπουδήποτε, καταλαβες. Είναι όλα τα μπράβο, ίδια. Μπράβο, παιδιά, μπράβο που το κρατάτε. Εύχομαι το νησί να βουλιάζει από κόσμο, γιατί το αξίζει. Έχει αρκετά, ήδη έχει κόσμο. Έχει μπράβο, κόσμο, κύριε Μάνεση. Απλά μπράβο. Σήμερα κάτι που λείπει από το τραπέζι, γιατί δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Τι? Είναι τα οστρακοειδή που ο κόλπος της Καλονής, όπως γνωρίζετε, είναι ξακουστός και για τα οστρακοειδή που έχει. Έτσι, είναι ένα υδροβιότοπος πάρα πολύ πλούσιος. Αυτή η περίοδος είναι, ναι, βέβαια. Σωστά. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλοφάγωτα. Γεμάτη καρδιά, γεμάτες τσέπες. Την αγάπη μας. Να είστε καλά. Εξαιρετικά. Εξαιρετική μεζέδες. Εξαιρετική μεζέδες και καλές τιμές. Σου έχω πει τα δείχνει σε λάθος ώρα αυτά, αλλά τέλος δεν είναι θέμα ότι τα δείχνω σε λάθος ώρα. Ξέρεις τι γίνεται. Και το επόμενο ρεπορτάζ, παιδιά, να το πάμε μετά το διάλειμμα. Έχουμε. Τούτη τη στιγμή ο κόσμος έχει αλαλιάσει. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και κοντεύει να λιποθυμήσει. Βγαίνει μια βόλτα. Να βγάλει βλέπει... εισιτήρια για να πάει σε νησιά, κοντεύει πάλι να λιποθυμήσει. Μπράβο. Λοιπόν, να δείχνουμε διάφορες εναλλακτικές. Ότι υπάρχει άλλη πραγματικότητα. Θα μου πεις, ρε φίλε, να φύγω, να πάω στη Λέσβο. Ναι, να φύγεις, να πας στη Λέσβο. Δεν κατάλαβα. Με το πλοίο, αν θες. Στην κάθε Λέσβο υπάρχουν για όλα τα βαλάντια. Απλώς θέλει λίγο, όπως λέμε, θέλει εμείς, ψάξουμε. Λίγο ψάξουμε. Λίγο έρευνα. Ρεπορτάζ.